Hello, ξεκίνησε άλλη μία εβδομάδα, ξεκίνησε με βροχές, σήμερα ίσως είναι η μόνη μέρα που δεν θα βρέξει. Δεν αντέχω άλλο με τις βροχές γιατί θέλω να βγαίνω έξω και αυτό με εμποδίζει πάρα πολύ, αυτό να το κάνω. Περάσαμε όλο το Σάββατο με τον Ναπολέο να μαζεύουμε τη βιβλιοθήκη του, το γραφείο του, τη σιρτεριέρα του, τα δικά του πράγματα. Πετάξαμε αρκετή σαβούρα, κυρίως χαρτιά, χαρτόνια, κουτιά, τέτοια πράγματα. Δεν πετάξαμε τίποτα σημαντικό, δεν τον ανάγκασα ποτέ να πετάξει κάτι που δεν θέλει. Εγώ έχω πολύ πιο minimal χαρακτήρα, δεν μου αρέσει να κρατάω πράγματα που δεν έχουν κάποια αξία για μένα, πρακτική ή συναισθηματική. Ή δεν κρατάω πράγματα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσω κάποτε πολύ μακριά στο μέλλον. Anyways, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δείξω τη βιβλιοθήκη, γιατί δεν είναι δικός μου χώρος για να τον δείξω, είναι ο προσωπικός χώρος του Ναπολέον και έχει τα δικά του πράγματα πάνω, οπότε προσπαθώ να τον προστατεύσω με αυτόν τον τρόπο. Πάντως είμαι πολύ χαρούμενη που επιτέλους αυτός ο χώρος είναι συμμαζεμένος και έτσι πιο ένα τσικ πιο minimal, γιατί κάθε φορά που το έβλεπα κάπως αγχωνόμουν, οπότε τώρα που ξέρω ότι είναι συμμαζεμένα και ξέρω που είναι το κάθε τι, νιώθω πολύ καλύτερα, έχω ένα μικρό OCD. Anyways, μετά έκανα ένα καλό ξεκαθαρίσμα στα παπούτσια που θέλω να βάλω μέσα στην πρέπει να βρω να γεμίσω με στην τηλεόραση. Χριστέ μου, έχω λόξυγκα. Λοιπόν, μετά έκανα ένα ξεκαθάρισμα στα παπούτσια που θέλω να μπουν στην καινούρια παπουτσοθήκη. Εδώ πέρα έχω όλα μου τα παπούτσια στα κουτιά τους. Είχε κάποια έξτρα κουτιά σε αυτό το χώρο εδώ. Δεν ξέρω αν το είχατε παρατηρήσει σε άλλο vlog. Που τώρα έχουν φύγει. Φαίνονται βέβαια αυτά τα καλώδια που πρέπει να βρω να τα κρύψω με κάποιο τρόπο. Αλλά anyways, οπότε τώρα έχουν μπει όλα τα παπούτσια, αυτά τα τρία που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο, είναι πιο αθλητικά, και θα πάρουμε και κάποια έξτρα ράφια, γιατί όπως βλέπετε υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα που μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε και έχουμε και αρκετά παπούτσια ακόμη, οπότε θα γίνει και αυτό. Εδώ είναι όλα τα κουτιά που πρέπει να πάω στην αποθήκη. Κάποια είναι άδεια, σε κάποια βάλαμε κάποια πράγματα του Ναπολέον, οπότε θα τα κατεβάσω αργότερα αυτά. Και έχει μια σακούλα με παπούτσια που είναι του Ναπολέον, παλιά παπούτσια που θα τα πάμε στα Γιάννα γιατί δεν τα φοράει πια. Μάλλον θα δωριστούν κάπου ώστε να τα χάρει κάποιος άλλος. Και εδώ έχουμε και κάποια ακόμα παπούτσια που ήταν στη βιβλιοθήκη έξω στο μπαλκόνι και νομίζω τζάμπα σκονίζονταν τόσο καιρό, οπότε θα μπουν και αυτά στην παπουτσοθήκη να τα βλέπουμε για να τα φοράμε. Έβαλα και λουλούδια ανοιξιάτικα στο βάζο. Πρέπει να το γεμίσω λίγο παραπάνω βέβαια. Αλλά δεν δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα, παρότι είναι Τρίτη, είχα meeting το πρωί. Μόλις τώρα τελείωσα τη δουλειά. Έχω να κάνω τα λογιστικά μου σήμερα, που τα έχω αμελήσει αρκετό καιρό, οπότε θα γίνει σύντομα αυτό. Έχω να κάνω αρκετή δουλειά στο TEDx, γιατί θέλω να προχωρήσω σε κάποια πράγματα, οπότε σήμερα θα πιεστώ αρκετά. Τι άλλα νέα να σας πω. Σήμερα με πήρε η μαμά μου που ήταν στα IKEA, γιατί ήθελε μια συμβουλή για μια βιβλιοθήκη που σκέφτεται να πάρει. Με σλίψα πάρα πολύ, έχω να πω, γιατί το IKEA είναι από τα αγαπημένα μου μέρη να πηγαίνω και δυστυχώς εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστό, όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά για click in shop, ναι. Είναι ανοιχτά μόνο για click away που δεν έχει ιδιαίτερο νόημα γιατί δεν έχω αυτοκίνητο, οπότε δεν μπορώ με κάποιο τρόπο να πάω στο και να πάρω αυτό που θέλω. Αναγκαστικά τα παραγγέλνω όλα σπίτι. Σκέφτομαι τι άλλες αλλαγές να κάνω στο σπίτι. Μέτρησα τώρα τις προάλλες τις κουρτίνες γιατί θέλουν άλλαγμα σίγουρα.
γιατί θα βαφτεί και ο τείχος, οπότε μάλλον δεν θα ταιριάζουν. Οπότε ελπίζω όταν θα είμαι στα Γιάννα να πάω και με τη μαμά μου μια βόλτα από τα IKEA να δούμε τι κουρτίνες υπάρχουν. Αυτά pretty much. Βλέπω πολύ Netflix. Όταν μπει καινούργια σεζόν από Real Housewives of Beverly Hills. Όποιος με ξέρει, ξέρει ότι μου αρέσουν πολύ τα trash reality τέτοιου τύπου. Μου αρέσει πάρα πολύ Kardashians. Οπότε θα φάω τώρα, θα δω και ένα επεισόδιο Real Housewives. Θα πάω και τα πράγματα στην αποθήκη που σας είπα και... Ναι, αυτά θα κάνω τώρα. Hello! Τετάρτη σήμερα. Σήμερα είναι η δύσκολη μέρα της εβδομάδας όπου έχω όλα τα meetings. Τώρα τελείωσα τη δουλειά για σήμερα. Περίπου δηλαδή, έχω και κάποια ακόμα πραγματάκια που θέλω να τελειώσω. Έχω να μαζέψω ένα πλυντήριο απ' έξω που στέγνωνε. Έχω να πάω σούπερ μάρκετ να ψωνίσω για να μαγειρέψουμε με τον Ναπολέον. Έχω να κάνω μια μίνι προετοιμασία για να δείξω κάποια πράγματα στο meeting του TEDx. Έχουμε μετά το meeting του TEDx με τα παιδιά της Οργανωτικής Επιτροπής που θέλω να τους δείξω κάποια πράγματα που έχω φτιάξει, οπότε έχω πράγματα να κάνω και σήμερα. Θέλω να καθαρίσω και λίγο αν προλάβω, γιατί δεν νομίζω να προλάβω να καθαρίσω αύριο όλο το σπίτι. Όπως σας είπα, την Παρασκευή σε 2 μέρες από τώρα θα έρθει η μαμά μου να μας πάρει Γιάννα. Και η μαμά μου αλλά και εγώ και ο Νάπο έχουμε δυνατότητα να μετακινηθούμε λόγω δουλειάς. Οπότε έτσι θα το κάνουμε, γιατί δεν έχουν ανοίξει οι μετακινήσεις. Surprise, surprise. Το περιμέναμε, εντάξει, ήταν αυτονόητο. Πάνω σε αυτό μου φαίνεται τρομερά αστείο που η Ανάσταση θα γίνει 9 η ώρα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Είναι τρομερά αστείο. Anyways, δεν θέλω να ανοίξω πολιτικά θέματα σε αυτό το κανάλι. Δεν εκφράζω τη γνώμη μου για πολιτικά στα social και δεν σκοπεύω να το κάνω και εδώ. Σε άλλα νέα, παρήγγειλα κάτι γυαλιά από Hawkers και ήρθανε σήμερα, είναι σε αυτήν εδώ τη θήκη. Δεν είναι γυαλιά ηλίου, είναι αυτά τα γυαλιά blue light, είναι για το φως από τις οθόνες των υπολογιστών, κινητών κτλ. Το σκεφτόμουν να πάρω ένα τέτοιο ζευγάρι γυαλιά. Ήθελα πρώτα βέβαια να δοκιμάσω άμα θα μου αρέσουν και άμα θα τα φοράω, γιατί δεν είμαι και τύπος που γενικά φοράει γυαλιά, ούτε καν ηλίου. Το οποίο είναι κακό, το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να φοράω γυαλιά, μου είναι πολύ δύσκολο. Οπότε είπα να πάρω κάτι πιο οικονομικό για αρχή, για να δω άμα θα με βολέψει. Οπότε πήρα αυτά, είχε 2-3 σχέδια, αλλά νομίζω αυτά ήταν τα πιο girly, να το πω, τα πιο φυσιολογικά. Δεν έχεις πολλές επιλογές. Εγώ πήρα αυτά εδώ, είναι έτσι cat eye. Δεν είμαι σίγουρη τι μου πηγαίνουν, νιώθω λίγο σαν γιαγιά όταν το φοράω. Τώρα σήμερα ήρθανε, τα έχω φορέσει για καμιά ώρα μόνο. Ναι, νιώθω λίγο σαν γιαγιά. Θα δω πώς φαίνονται, άμα θα τα φοράω, θα τα βλέπετε κιόλας άμα θα τα φοράω ή όχι όταν δουλεύω, άμα σας δείχνω τέτοια πλάνα. Δυστυχώς περιμένω ακόμη 3 παραγγελίες που είμαι σίγουρη, βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ότι δεν θα έρθουν μέχρι να φύγουμε την Παρασκευή. Οπότε δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε αυτό, θα πρέπει κάπως να επικοινωνήσω να μου τα κρατήσουν στο κατάστημα μέχρι ωσότου γυρίσω για να τα παραλάβω. Αύριο είναι επίσης μια τεράστια ημέρα, από το πρωί ραντεβού για αποτρίχωση λέιζερ. Ναι, ήδη ξέρω ότι θα πονέσω, γιατί έχω ξεκινήσει να κάνω λέιζερ. Έχω κάνει ήδη μια συνεδρία συν το επαναληπτικό της. Όποιος λέει ότι δεν πονάει, λέει ψέματα. Πονάει. Εγώ τουλάχιστον πονάω πάρα πολύ. Αλλά από την πρώτη και όλη συνεδρία νομίζω είδα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Κάνω σε όλο το σώμα. Πάω μια και έξω να τα τελειώνω όλα. Ακόμη και χέρια κάνω που δεν φαίνονται και πολύ. Είναι ψιλοξανθές οι τρίχες μου.
αλλά δεν αντέχω με τη τρίχη σε άλλο το καλοκαίρι, κεριά, ξηραφάκια και τέτοια, θέλω να τελειώνω. Οπότε είπα να κάνω λέιζερ και είναι μια καλή επένδυση άμα θέλετε να την κάνετε κι εσείς. Και αύριο φυσικά έχω να καθαρίσω όλο το σπίτι γιατί θα φύγουμε και θέλω να το βρω καθαρό όταν θα γυρίσω. Και έχω και φυσικά να φτιάξω και τις μπαλίτσες μας και την Απολέον φυσικά γιατί εγώ δεν τη φτιάχνω. Και δεν ξέρω εγώ τι θέλω να πάρω μαζί μου, δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει καθόλου. Τουλάχιστον παπούτσια και μπουφάν και τέτοια δεν χρειάζεται να πάρω. Συνήθως δανείζομαι κιόλας από τη μαμά μου που είμαστε ίδιο νούμερο σε όλα, στα πάντα. Θα πάρω σίγουρα τα εργαλεία μου και τα ίδια όλα ζαχαροπλαστικής, γιατί θα φτιάξω... Σκέφτομαι να φτιάξω πάρα πολλά γλυκά, έχω πολλές ιδέες. Δεν ξέρω πια από όλες τα εκτελέσω, αλλά έχω πει στον εαυτό μου ότι θα ασχοληθώ πάρα πολύ. Σήμερα έτσι χάρηκα κιόλας λίγο στη δουλειά μου. Είχαμε ένα πρόβλημα και σκέφτηκα μια πολύ διαφορετική λύση από αυτήν που πρότειναν οι συναδελφοί μου, η οποία κιόλας είναι και σχετικά απλή στην εκτέλεσή της και νομίζω ότι θα γλιτώσουμε για πολύ χρόνο. Και έτσι είναι μέρα σαν και αυτή που μ' αρέσει αυτό που κάνω και σκέφτομαι ότι αξίζω να είμαι στη θέση που είμαι, γιατί νομίζω για όλους τους προγραμματιστές ισχύει αυτό. Τουλάχιστον για όσους έχω συζητήσει, πλην τον Απόλλων φυσικά, ο Απόλλων ξέρετε πάνω σε όλα αυτά που λέω, έχουμε πάντα χαμηλή αυτοεκτίμηση πιστεύω, και αυτό γιατί είναι μια πολύ δύσκολη και κουραστική δουλειά και γι' αυτό και όλα σκέφτομαι ότι μάλλον δεν θα την κάνω σε 10 χρόνια από τώρα, θα πρέπει να αλλάξω επάγγελμα. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, αλλά δεν νομίζω να μπορώ σε 10 χρόνια να κάνω ακόμη αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ σκληρή, χρειάζεται καθημερινά πολύ ψάξιμο στο ίντερνετ, πολύ διάβασμα, πολύ φαιά ουσία. Γενικά τις περισσότερες μέρες πιστεύω ότι είμαι άχρηστη, εκτός από έτσι μια-δυο αναλαμπές που γίνονται μέσα στη εβδομάδα που μου δίνει πολύ μεγάλη ικανοποίηση όταν καταφέρνω να κάνω κάτι. Αλλά anyways, μη σας ζαλίζω με τα προβλήματα μου περί δουλειάς. Απλά αυτή είναι μια σκέψη που την κάνω εδώ και αρκετό καιρό. Αυτά. Πάω να μαζέψω τώρα τα πλυντήρια που σας είπα. Να πάω σούπερ μάρκετ και φαρμακείο. Hello. Σήμερα το πρωί πήγα για λέιζερ, αποτρίχωση. Περιττό να σας πω ότι πονούσα. Μάλλον το ότι ούρλιαζα το περιγράφει καλύτερα. Μπρος τα κάλυντη είναι ο πόνος που λένε. Ναι, θα υποφέρω μέχρι να φτάσει το καλοκαίρι. Ίσως προλάβω να κάνω άλλες δύο φορές, γιατί μετά
δεν μπορείς να κάνεις λόγω του ήλιου και του ότι μαυρίζει το δέρμα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένη. Είναι βέβαια η δεύτερη φορά που κάνω, αλλά ήδη από την πρώτη φορά έχω δει τρομερή αλλαγή. Δεν το περίμενα. Είχα ξανακάνει παλαιότερα λέιζερ, αλλά δεν είχε τόσο επιτυχία. Και η κοπέλα που μου κάνει το λέιζερ είναι πάρα πολύ καλή. Είναι αξιαγάπητη. Είναι πολύ ήρεμη, πολύ προσεκτική. Είναι to the point. Είναι πολύ ευχάριστη. Λέμε βλακίες έτσι. Έχει τηλεόραση που συνήθως παίζει τα κουτσομπολίστικα, οπότε ξεχνιέμαι για να μην ουρλιάζω όλη την ώρα που είμαι εκεί. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην είμαι μόνη που ουρλιάζω, γιατί η κοπέλα νομίζω είχε φρικάρει. Ναι, είχε πλάκα. Και μετά έτσι για να ανταμείσω τον εαυτό μου πήγα και πήρα διάφορα cakes. Πήρα μπανόφι που δεν μου αρέσει καθόλου η μπανάνα και τον μπανόφι, αλλά το πήρα για τον Ναπολέον. Πήρα red velvet και πήρα και bueno από το Peace Monty που είναι στην Τούμπα, τέρμα πάνω στη Λαμπράκη. Δοκίμασα από το Bueno, ήταν ωραίο, είναι σαν τούρτα για να τη λέω βασικά, που είναι ας πούμε σοκολάτα το κέικ και μια κρέμα απλή θα έλεγα το frosting. Ναι, ωραίο ήτανε, έχω αφήσει το άλλο μισό για αργότερα. Οπότε γύρισα, δούλεψα, μετά πήρα ένα μεσημεριανό ύπνο γιατί δεν ένιωθα καλά και ήταν και το δέρμα μου πάρα πολύ ερεθισμένο, δεν ξέρω αν είχε να κάνει αυτό, αλλά και το ότι δεν κοιμήθηκα καλά συνέβαλε σίγουρα. Οπότε μετά όταν ξύπνησα ξεκίνησα να κάνω λίγο δουλειές. Τώρα είπα να κάνω ένα μπάνιο και νιώθω πολύ καλύτερα ήδη. Ήπια και ένα καφέ. Οπότε μου μένει λίγα πράγματα να καθαρίσω, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Και μετά έχω να φτιάξω βαλίτσες που ελπίζω να μην ξεχάσω τίποτα. Βέβαια πάντα κάνω λίστα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να ξεχάσω κάτι. Τώρα θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τα στεγνώσω. Πάω να πάρω τις βαλίτσες από την αποθήκη και θα ξεκινήσω. Έχω να φτιάξω και την Ναπολέον. Ελπίζω να μην πάρουμε πολλά πράγματα. Δεν θα κάτσουμε και πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς, 2 εβδομάδες μάλλον. Ανακοινώθηκε και ότι μετά το Πάσχα θα ανοίξουν οι μετακινήσεις μεταξύ νομών, οπότε θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην ώρα μας φαντάζομαι, γιατί έχω και το επαναληπτικό του λέιζερ, όχι τίποτα άλλο. Αυτά pretty much. Τώρα θα φτιάξω τα μαλλιά μου. Σας έχω βίντεο εδώ για το πώς φτιάχνω τα μαλλιά μου. Οπότε πήγαινε δείτε το, άμα δεν το έχετε δει. Και θα το πούμε σε λίγο. Μαλλιά έτοιμα. Οπότε πάω να μαζέψω τα ρούχα. Μόλις φτάσαμε Γιάννα,
Ήταν πάρα πολύ κουραστικό το ταξίδι, γιατί έβρεχε όλη την ώρα που ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλά εντάξει, κάναμε και τα ψώνια που θέλαμε στη Θεσσαλονίκη. Λίγα πράγματα, όπως βλέπετε. Αυτά εδώ τα λίγα. Οπότε τώρα θα κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ, να χαλαρώσουμε και λίγο. Να συμμαζέψουμε και όλα αυτά τα πράγματα που πήραμε. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο.